Σήμερα εδώ πέρα βρισκόμαστε αγρότες από τα Μπλόκα, Τύρναβο, οι δαμασιώτες συνάδελφοί μας που έχουμε στήσει εκεί και από την Αγιά και από τον Μπλόκο της Νίκαιας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι οξυμένα. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ δεν μας έχει εξοφλήσει, πολλή παραγωγή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, παρόλες τις προκαταβολές που έταζαν ότι θα δώσουν. Δεκάδες συνάδελφοί μας και στην επαρχία του Τυρνάβου από Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ στις τσέπες τους. Οι συνάδελφοί μας, οι αμπελοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές, κυρίως στα Χλάδια, δεν έχουν πάρει καμία αποζημίωση. Ζητάμε την άμεση εξόφληση όλων των ζημιών που έχουν γίνει το 2021. Να στελεχωθεί το κατάστημα του ΕΛΓΑ με επαρκή επιστημονικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να καλύπτει και να αποζημιώνει όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Και επίσης ζητάμε το πάγιο αίτημά μας, που είναι όλα αυτά τα χρόνια και φαίνεται πιο έντονο, είναι η άμεση αλλαγή του κανονισμού με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, να μας αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς για όλα τα ζημιογόνα αίτια και για όλες τις νόσους και στην παραγωγή αλλά και στο κεφάλαιο, γιατί βλέπουμε ότι πλήττεται και το αγροτικό μας κεφάλαιο κάθε χρόνο και θέλουμε παραπάνω καλλιεργητικές φροντίδες για να το επαναφέρουμε. Είμαστε στο κατάστημα του ΕΛΓΑ σήμερα να διεκδικήσουμε τα χρήματα από τις ζημιές του Απριλίου. Κοντεύουμε ένα χρόνο, στο Δαμάσι, στο χωριό μας είναι μόνο καλλιέργεια η Νάμπελα, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Το χωριό μας είναι σεισμόπληκτο, πάνω από 130 κατοικίες έχουν γκρεμιστεί, έχουν μπει προκαταβολές για το σεισμό και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ για την παραγωγή μας. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε σήμερα τα αιτήματά μας, τα οποία ανέφερε και ο πρόεδρος του Τυρνάβου. Θέλουμε να μάθουμε σήμερα πότε τελικά θα πληρωθούμε. Είμαστε εδώ. Είναι ντροπή να πω τώρα πώς τη βγάζουμε. Παίρνουμε από τα λίγα χρήματα που έχουν βάλει προκαταβολές για τα σπίτια μας, κίτρινα, κόκκινα και πράσινα, για να βάλουμε πετρέλαιο σε κοντέινερ και σε σπίτια που μένουμε. Δεν έχουμε πληρώσει δάνεια, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Χρεωνόμαστε περισσότερο. Όσο πίσω πάει η πληρωμή, ο αγρότης χρεώνεται περισσότερο. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε σήμερα και το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΑ, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Ζητάμε άμεσα πρόσληψη σε επιστημονικό προσωπικό για να γίνονται εκτιμήσεις με την παραγωγή πάνω στα κτήματά μας. Το βασικό μας αίτημα είναι να αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ και άμεσες και δίκαιες εκτιμήσεις. Περιμένουμε από τις 9 Τετάρτου να βγάλουν πορίσματα και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα πορίσματα ζημιάς. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ.